Σήμερα γίνεται τα εγγένεια από το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο. Εγγενιάζουμε το μουσείο όπου υπάρχουν οι πίνακες, τα βιβλία και λαογραφικά αντικείμενα της Γεωργίας Σαμαρτζή. Το κτίριο αυτό πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε και το Ίδρυμα θα αρχίσει να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως διάφορες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, ομιλίες και πολιτιστικά άλλα δρόμενα μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις για το Ίδρυμα. Μέσα θα δείτε τοπία που ίδια έχει ζωγραφίσει με θέμα την Αρκαδία και φυσικά βιβλία που είχε ίδια πάρει και μελετούσε για να κάνει τη συγγραφή των παιδικών βιβλίων που έκανε. Το μουσείο θα είναι ανοιχτό μετά από επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε με την Ειδική Γραμματεία Πολιτισμού για να μπορέσουμε να ανοίγουμε και να βλέπουν τα εκθέματα. Βέβαια θα γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις όπως είπα και πριν με ομιλίες και σεμινάρια όπου και εκεί θα ανακοινώνουμε στον τύπο πότε θα γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις για να μπορέσει ο κόσμος να έρχεται. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρόνιμων τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αίτησεν το ψάλιν ημάς και ασυνήτησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Πρόσκομαι, ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της αναθενήρινης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των συγκροτούντων τη διοίκηση του Ιδρύματος τούτου και πάντων αυτών διακονούντων και διακονουμένων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστινή μας απασυλλήψεως, οργής και δίνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Και ευλόγησον πάντα σε εμάς τους δια της κλήσεως του εαυτών αυχαίνου σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και κατεξίωσιν εμάς η πληστήνη του αγιασμού σου, δια της λίβεντος του μεταλήψεως του κερατισμού, η γενέως του ημιτήρης υγεία ψυχής και σώματος. Εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος, και το σοφυλάτο δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Νίκα της ευσεβέσης κατ' εναντίον δωρούμενα. Και το σοφυλάτο δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Στον σώπησαστε ως ημών εν κόπο και μόχθο γινόμενος και τα ημέτρα επιτεύματα εργασάμενος όχι του Αγίου Αποστόλου από τη εργασία και λέσαι σε ένα τάφι την ευλογημένη ευλογιάσει. Αυτό κύριο πρώτο είναι μια εργάτη και τεχνικό. Ευλόγησον και εμά και τα έργα ημών και το ίδρυμα τούτο. Όν είναι το όνομα τη σου καταφρόμεθα σήμερα, είναι τα αυτά ταχύ και αισίω τη πέρα αγάγομαι. Φώτισον δε ημών τη διάνοια και ενίσχυσον εμά του βαχίωνα. Είναι απάντων το αγαθό πράτομεν και τα έργα του φωτό εργασόμεθα. Εις διακονίαν του λαού και εις δόξαν της. Τι μόνοι Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Γυρίζοντας πολλές φορές στα χωριά της Αργολίδους και τα πιο απομακρυσμένα, αυτό που πλέον δεν έχουν ανθρώπους αλλά ελάχιστους, πονάει η καρδιά μου, όχι τόσο να βλέπω σπίτια έρημα, αλλά τα σχολεία έρημα από παιδιά. Και να μου λένε ότι εδώ από το σχολείο είχε κάποτε 100 παιδιά, αυτό είχε 200 παιδιά, και τώρα δεν υπάρχει ούτε ένα. Και αν υπάρχει, αυτό το μεταφέρουν με λεωφορείο ή με ταξί, κάπου αλλού που υπάρχει το σχολείο. Και βλέπεις αυτά τα σχολεία που είναι αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, στα οποία σπούδασαν γενιές παιδιών, τα οποία έδωσαν τη μόρφωση, έδωσαν τον πολιτισμό, έδωσαν. Πήραν τα παιδιά μας αγράμματα και τα έκαναν σήμερα μεγάλους επιστήμονες και έχουν πολλούς τέτοιους. Έτσι λοιπόν πονάει η καρδιά μου όταν τα βλέπω κλειστά. Σήμερα ένιωσα χαρά. Και εδώ από το κτίριο, το παλιό σχολείο, ήταν κλειστό, δεν ξέρω τι γινόταν πριν, και το βλέπω μεταμορφωμένο. Και δόξα στον Θεό που βρέθηκε ο τρόπος από το σχολείο να μην πάει χαμένο από το κτίριο, που ήταν κέντρο για τα παιδιά μας κάποτε, για εσάς μάλλον, πρέπει εσείς να μεγαλώσετε εδώ να μάθετε γράμματα, και συνδέστηκε συναισθηματικά. Αξίζει λοιπόν, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον πατέρα Ραφαήλ, αλλά και όλους σας,
όσοι είχατε αυτή την ιδέα και την υλοποιήσατε, να γίνει ένα μικρό μουσείο, ένα αλλογραφικό μουσείο, να θυμίζει τις παλιές γενιές, το πώς ζούσαν τότε οι άνθρωποι, αλλά και κυρίως να θυμίζει τη Μακαρίτισσα, τη Γεωργία Σαμαντζή, η οποία μπορεί να μην την γνώρισε πολύ, αλλά από τα έργα της και μόνο, καταλαβαίνω ότι ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, με ταλέντα, με χαρίσματα, και ναι, μεν έφυγε για την Άγρια Ιερουσαλήμ, έφυγε από κοντά μας, ζει κοντά στο Θεό, αλλά έμειναν μαζί και η ανάμνησή της και τα έργα της που τα βλέπουμε γύρω και τα θαυμάζουμε.